Στεναχωριέμαι που προσφάτως έμαθα ότι λειτουργεί μια καταπληκτική μονάδα με μια αυτόνομη παρουσία στο Αγλαία Κυριακού, στο νοσοκομείο παιδών από τη δεύτερη παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, που κάνει μια ολιστική αντιμετώπιση σε όλα τα ζητήματα παιδιών αλλά και εφήβων. Και κάνω focus εκεί γιατί το συνέδριο που θα γίνει το Παρασκευοσάββατο στο Ζάπιο Μέγαρο έχει να κάνει με την εφηβική ιατρική. Και μια γυναίκα που ασχολείται, καταρχήν είναι προϊσταμένη αυτής της αυτόνομης μονάδας που κάνει σπουδαία δουλειά για λογαριασμό όλης της χώρας. Λέω στεναχωριέμαι γιατί δεν το ήξερα. Αλλά μαθαίνω ότι αμέσως μετά το Πάσχα, μέσα στο Μάιο, θα γίνει παρουσίαση αυτής της μονάδας και στο Βόλο. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την επίκουρη καθηγήτρια παιδιατρικής εφηβικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Άρτεμι Τσίτσικα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κυρία Τσίτσικα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται το Παρασκευοσάββατο και θα δούμε τη σπουδαία δουλειά που κάνετε. Πραγματικά είναι εξαιρετικές οι επιδόσεις σας. Θα το πω χωρίς διάθεση υπερβολής. Έχετε σώσει παιδιά και οικογένειες με την καλή δουλειά που κάνετε στην κλινική σας, στη μονάδα σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε το Παρασκευοσάββατο και θα μιλήσουμε κατόπιν ξέχωρα για τη μονάδα. Παρασκευή και Σάββατο πραγματοποιείται το 10ο Συνέδριο Εφηβικής Ιατρικής, το οποίο συμπίπτει με τα 10 χρόνια λειτουργίας της Μονάδας Εφηβικής Υγείας και είναι επετειακό, θα έλεγα και γιορτινό. Πραγματοποιείται λοιπόν σε αυτόν τον, ας το πούμε, συμβολικό χώρο με συμμετοχή όχι μόνο της ιατρικής κοινότητας αλλά και άλλων επιστημόνων που ασχολούνται με την ηλικία αυτή, αλλά και εκπαιδευτικών και των ίδιων των παιδιών και των γονιών τους. Και θα παρουσιαστούν θέματα που απασχολούν την ηλικία αυτή από όλες τις πλευρές, από κορυφαίους ομιλητές, με διεθνή συμμετοχή και την παρουσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος έχει θέσει και τις κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς να λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτές και πάνω στις οποίες στηρίχτηκε και η λειτουργία της μονάδας μας. Επειδή λέω ότι πραγματικά έχει σώσει παιδιά η μονάδα σας και μια από τις εισηγήσεις του συνεδρίου που έχει και τη δική σας υπογραφή θα είναι η υπερβολική χρήση του διαδικτύου, φαντάζομαι ότι θα κάνετε focus σε αυτό, δηλαδή η δική μου γενιά, ενδεχομένως και η δική σας, δεν είχε τέτοια θέματα να συζητά για το πώς δηλαδή ένα παιδί αλλάζει την καθημερινότητά του με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου, να ξενυχτά ή να κάνει πράγματα που θα μπορούσαν να το οδηγήσουν και σε παραβατικές συμπεριφορές. Αλλά είναι η πραγματικότητα του σήμερα αυτή. Όπως επίσης η μονάδα σας ασχολείται και με όλα αυτά που είναι αυτό που θα λέγαμε ψυχοσωματικά, με μια απλή προσέγγιση, γιατί δεν είμαστε γιατροί εμείς, που εκεί πραγματικά επειδή υπάρχει αυτή η ολιστική αντιμετώπιση, μπορείτε πολύ καλά συνεργαζόμενοι από πολλές ειδικότητες να θεραπεύσετε τέτοιες περιπτώσεις και πολλά άλλα. Και έρχονται από όλη την Ελλάδα στην δική σας μονάδα, γιατί είναι η μοναδική, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι η μοναδική. Η μοναδική στην κεντρική Ελλάδα, να το διευκρινίσω. Στο νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία λειτουργεί και άλλη τέτοια μονάδα με πολύ καλές επιδόσεις επίσης. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Η ομάδα κάνει το καλύτερο δυνατό. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην εφηβική ηλικία τα πάντα εξατομικεύονται και το τι θα αποδώσει σε κάθε διαφορετική περίπτωση και την οικογένεια και το παιδί είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, κρίνεται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που κάνουν πάρα πολύ καλά. Αυτό δείχνει πόση δουλειά κάνετε. Γιατί δεν λέτε τι συμπτώματα έχεις εσύ. Μου θυμίζει το άλλο παιδιού, πάρα αυτά ως αγωγή. Έτσι. Είναι αλήθεια τώρα που το λέτε ότι και το αρχικό αίτημα πολλές φορές μπορεί να κρύβει άλλα, σαν κορυφή του παγόβουνου, άλλα θέματα από κάτω και έτσι χρειάζεται σίγουρα η ολιστική αντιμετώπιση, όπως ανέφερε και ο Ιπποκράτης πρώτη φορά, ότι ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο, είναι η ψυχή, είναι και το σώμα και σίγουρα πρέπει ολιστικά, ειδικά στην εφηβική ηλικία, και με όλες τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, μερικές από τις οποίες αναφέρατε, που μία από αυτές είναι η τεχνολογία, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα,
Σίγουρα χρειάζεται μια, ας το πούμε, προσέγγιση και του ίδιου του παιδιού, του περιβάλλοντος του και της κοινωνίας στην οποία ζει και αναπτύσσεται. Πείτε μας περιπτώσεις από τη μονάδα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πραγματικά η Κεντρική Ελλάδα που δεν έχει παρόμοια μονάδα στο δημόσιο σύστημα υγείας και δεν νομίζω και στον ιδιωτικό τομέα να υπάρχει με αυτή τη δομή που την περιγράφεται, δηλαδή με όλες αυτές τις ειδικότητες να κυριολεκτικά να πέφτουν με ενδιαφέρον πάνω από κάθε περίπτωση και να βοηθούν αυτά τα παιδιά. Ξέρω ότι εξυπηρετείτε την Κεντρική Ελλάδα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς κάνατε. Κοιτάξτε, η μονάδα σαφώς είναι κομμάτι της Β' Παιδιατρικής Κλινικής και είναι μια παιδιατρική, ας το πούμε, υπηρεσία, όμως έχει φτιαχτεί ειδικά για την εφηβική ηλικία. Έχει προσαρμόσει τη λειτουργία της στην εφηβική ηλικία. Σίγουρα υπάρχει διεπιστημονικότητα. Το αντικείμενο της εφηβικής ιατρικής διδάσκεται και για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο και ξεκινά δειλά-δειλά την ανάπτυξή της στην Ελλάδα. Έχω να σας πω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που ενδιαφέρονται πάρα πολύ να αναπτύξουν το κομμάτι και τις υπηρεσίες αυτές και στην υπόλοιπη χώρα. Και όπως αρχίζει το ενδιαφέρον και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε και τις οδηγίες και τη βοήθειά μας, ώστε να υπάρξουν ανάλογες υπηρεσίες και να μην χρειάζονται τα παιδιά να έρχονται στις δύο κεντρικές μονάδες που βρίσκονται στα μεγάλα νοσοκομεία παιδών της Αττικής. Οποιοδήποτε λοιπόν και αν είναι το αίτημα, γίνεται μια αρχική προσέγγιση εν προκειμένου από τον παιδίατρο προκειμένου να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες του παιδιού και στη συνέχεια γίνονται οι παραπομπές εάν χρειάζονται αυτές, αλλά πάντα ο έφηβος έχει τη σχέση με έναν ή δύο το πολύ θεράποντες ώστε να μπορεί να επικοινωνεί και να μην αισθάνεται μπαλάκι μεταξύ ειδικοτήτων. Ακριβώς. Που όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Είναι χρήσιμη αυτή η διευκρίνηση, γιατί δεν είναι ότι πάμε ένα παιδί και πήγαινε πάρα παραπεμπτικό, κατέβαλε να το σφαγίσεις, να το υπογράψεις. Ναι, αυτό είναι και είναι πολύ άρεστο. Αυτόνομη μονάδα, όπως είπαμε, που σε ένα άλλο περιβάλλον, πολύ πιο φιλικό, με μια αντιμετώπιση, όχι να γίνουμε φιλαράκια και να παίξουμε καρπαζιές, αλλά ακριβώς, και αυτό μπορεί να συμβεί αν πρέπει να ξεκλειδωθεί ένα παιδί, γιατί δεν πάνε όλα προετοιμασμένα, έτσι ελάτε να λύσουμε το πρόβλημά μου. Νομίζω ότι ο τρόπος που το στήσατε όλο αυτό, γιατί ξέρω ότι είναι περίπου δικό σας δημιούργημα, προφανώς ομαδικό, συμμετοχικό, αλλά ομαδικό, βέβαια, έχει, ναι, έχει ισχυρό το δικό σας αποτύπωμα. Μπράβο, για μένα όταν πρωτάκουσα γι' αυτό ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που συνήθως το πυροβολούμε, το βάζουμε απέναντι στο απόσπασμα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει τις δυσκολίες του, αλλά είναι ανοιχτό σε όλα τα παιδιά, χωρίς να διακρίνουμε καμία κοινωνικο-οικονομική διάκριση ή εθνικότητα ή φύλο ή οτιδήποτε. Καμία διάκριση. Έτσι. Που είναι το άλλο μάθημα. Γιατί αυτό είναι μάθημα και προς τους συναδέλφους σας ενδεχομένως, χωρίς να έχουμε κρούσματα ξενοφοβίας ή ρατσισμού ή οτιδήποτε άλλο. Το κάνατε προσφάτως, συμμετείχατε σε ένα συνέδριο που δεν διοργανώθηκε από εσάς, αλλά σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, είτε πρωτοβάθμιας, κυρίως όμως δευτεροβάθμιας. Μπορείτε να έχετε μια εικόνα των αναγκών που υπάρχουν και στην περιφέρεια. Γι' αυτό σε 2 μήνες από τώρα, στα μέσα Μαΐου, θα είστε στο Βόλο για να παρουσιάσετε όλη αυτή την καλή δουλειά που γίνεται και ενδεχομένως σε μικρογραφία να στηθούν παρόμοιες μονάδες, έτσι δεν είναι, και στην περιφέρεια. Ναι, βεβαίως, αυτό είναι κάτι που ευχόμαστε και πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι που θα ήθελαν πολύ να αναπτύξουν αυτό το κομμάτι και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Άρα θα τα πούμε παραμονές αυτής της έλευσής σας. Πολύ καλή επιτυχία στο σπουδαίο αυτό συνέδριο που γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρασκευή και Σάββατο, ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας, κυρία Τσιτσικά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.